Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Οι αντιδράσεις γαλαζοπράσινων βουλευτών όσον αφορά στον ενιαίο φόρο ακινήτων έχουν σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση και ήδη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει καταρτιστεί εναλλακτικό σχέδιο νόμου προκειμένου να καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις και να μην απειληθεί κατά την ψήφισή του η κυβερνητική συνοχή. Ως εκ τούτου, κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, κατά την οποία αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το νομοσχέδιο στα ακίνητα. Το σχέδιο αυτό προβλέπει μειώσεις για τους ιδιοκτήτες μικρής ακίνητης περιουσίας και διπλό φόρο για όσους διαθέτουν ακίνητα αξίας άνω των 300.000 ευρώ, καθώς και μείωση του φόρου μεταβίβασης από 8% έως 10% σε 3% ή 5%. Πανελλαδική στάση εργασίας σε όλο το δημόσιο τομέα το μεσημέρι της Πέμπτης και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι στα Προπύλαια, πραγματοποιεί η ΑΔΔΗ συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις κατά της διαθεσιμότητας. Η ΑΔΔΗ εκφράζει επίσης την αντίθεσή της με την ενεργοποίηση της τροπολογίας των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία οδηγούνται σε καθεστώς υποχρεωτικής αργίας οι υπάλληλοι των ΑΗ και ΤΕΗ με το σαθρό, σύμφωνα με την ΑΔΔΗ επιχείρημα ότι δεν απογράφησαν καθώς απεργούσαν. Την ίδια ώρα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου διοργανώνεται συλλαλητήριο για το Λουκέτου αλλά και την εισβολή των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος δείχνει αποφασισμένος να προβεί σε επιστράτευση των διοικητικών υπαλλήλων ώστε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να ανοίξουν άμεσα. Στόχος για την κυβέρνηση είναι να μην χαθεί άλλος διδακτικός χρόνος όπως και το πολύτιμο εξάμηνο. Με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου χρήσης πλαστών εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας σώματος ασφαλείας μεταφορών. Οι ράμπο του Υπουργείου Μεταφορών θα έχουν ως αρμοδιότητες, εκτός από την πάταξη του φαινομένου των πλαστών εισιτηρίων, τη φύλαξη των αμαξοστοιχειών σε μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την αποφυγή μικροκλοπών. Ο νέος σχεδιασμός του Υπουργείου γίνεται με αφορμή την εξάρθρωση της πολυμελούς πύρας που διοχέτευε στην αγορά πλαστά εισιτήρια. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τα φαινόμενα στη Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Ο καιρός από τις απογευματινές ώρες και μετά και από τα δυτικά θα παρουσιάσει βελτίωση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.